After about 3 months, we are preparing to play again. How are the feelings? Yes, we are so excited. We are waiting for the game, of course. We have 1.5 week more to play against Ofi. Επιτέλους είμαστε ξανά πίσω στο γήπεδό μας μετά από περίπου 3 μήνες. Βέβαια είναι λίγο παράξενα και περίεργα τα συναισθήματα. Το σίγουρο είναι ότι είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην δράση και θα παίξουμε. Σε λίγες μέρες παίζουμε το πρώτο μας παιχνίδι με τον Όφη. Θέλουμε να παίξουμε καλά και να ξεκινήσουμε με νίκη. How was this experience for you here in Greece now with this coronavirus? 2.5 months at home, you know, all these problems all over the world. How did you personally experience all this situation? Of course, it wasn't easy. Stay at home 3 months. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία η κατάσταση αυτή με την πανδημία και την καραντίνα. Για κανέναν δεν ήταν εύκολο. Αλλά ευτυχώς από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά η ζωή μας επιστρέφει στην κανονικότητα. Ελπίζω αυτός ο ιός να μην επιστρέψει ποτέ ξανά και να γυρίσουμε στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας. We have the playoff games and the cup games. I think the biggest motivation for you, for our fans for sure, are the cup games. How do you approach now the games and the playoffs and the cup games? Of course, if you want to be honest, we don't have chance to finish on the first position in the league or the second. So we concentrate more to the cup game. I don't know exactly when we play against AEK, the second game, but έχουμε τα play-offs, έχουμε και τα παιχνίδια του κυπέλου. Για να είμαστε ειλικρινείς, στο πρωτάθλημα δεν έχουμε τόσο ισχυρό κίνητρο πλέον. Έχουμε πολύ πιο δυνατό κίνητρο στο κύπελο. Ο κόσμος με σταματάει και εμένα και όλους τους συμπαίκτες μου, ζητάει το κύπελο. Περιμένουμε να δούμε πότε θα παίξουμε με την ΑΕΚ, δεν ξέρουμε ακόμη. Μακάρι να παίξουμε καλά, να πάρουμε την πρόκριση και να πάμε στον τελικό και εκεί να κατακτήσουμε το κύπελο. How will it be to play the second game with AEK, knowing that we lost the first game 2-1, and also knowing that we will not have fans here? Mm-hmm. It won't be easy, of course, without fans, because we have. Η ρεβάνς με την ΑΕΚ θα έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο ότι έχουμε την ήττα με 2-1 στο πρώτο μάτς και το δεύτερο ότι θα γίνει χωρίς τους φιλάθλους μας. Θα είναι απώλεια για μας ότι θα παίξουμε χωρίς φιλάθλους. Οι φιλάθλοι μας είναι φανταστικοί, μας βοηθάνε πάρα πολύ μέσα στην έδρα μας, το ξέρουμε όλοι αυτό. Από εκεί πέρα, έχουμε πετύχει ένα γκολ εκτός έδρας, αυτό είναι καλό για μας. Είμαι σίγουρος ότι ένα γκολ θα πετύχουμε στον επαναληπτικό εδώ. Από εκεί πέρα, τις επόμενες μέρες, όταν πλησιάζει η μέρα, θα δουλέψουμε για τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ, θα προετοιμαστούμε και αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.